Θητάς, τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενη στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Συνεχίζουμε έτσι με τη χάρη του Θεού αυτά τα μαθήματα που κάνουμε από τον Ευεργετινό και είμαστε στην 32η υπόθεση, η οποία λέγει τα εξής. Ο τίτλος, ξέρετε, στον Ευεργετινό κάθε κεφάλαιο έχει έναν τίτλο, ο οποίος περιγράφει περίπου τι αναφέρει μέσα ο Άγιος Πατέρας ή οι Άγιοι Πατέρες ή το γεροντικό και οποιοδήποτε άλλο πατερικό έτσι, βιβλίο και το οποίο έχει συγκεντρώσει στο συγκεκριμένο θέμα, υλικό δηλαδή από το γεροντικό ή από τους πατέρες Εκκλησίας, το οποίο έχει συγκεντρώσει ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Παύλος, της Μονής Ευεργέτιδος, και βάζει έναν τίτλο χαρακτηριστικό στο τι έχει να μας πει. Τι έχουν να μας πούν οι Άγιοι Πατέρες δηλαδή για αυτό το θέμα το οποίο περιγράφεται στον τίτλο. Έτσι αυτή η υπόθεση 32 λέει, έχει ως τίτλο «Περί του ότι πρέπει ο πιστός τον πρέποντα βίων το σχήματι επιδείκνυστε». Ο πιστός θα πρέπει να επιδεικνύει, να παρουσιάζει δηλαδή τον βίο που αρμόζει στο σχήμα του. Γιατί ο μη κατά το σχήμα πολιτευόμενος ου πιστός. Αυτός ο οποίος δεν ζει σύμφωνα με το σχήμα του δεν είναι πιστός. Όλοι λέμε ότι είμαστε πιστοί, πιστεύουμε στον Χριστό. Αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξουμε στα πράγματα. Δηλαδή, όχι θεωρητικά μόνο, να λέμε πιστεύω ορθόδοξα και λέω σωστά το πιστεύω, αλλά και η όλη μας ζωή, η όλη μας αναστροφή να ανταποκρίνεται στα λόγια μας και στο σχήμα μας και στο όνομά μας. Το όνομα που φέρουμε όλοι είναι Χριστιανός. Το όνομά μας επαληθεύεται στη ζωή μας. Επίσης, συνεχίζει ο τίτλος, «Το κατά Θεόν γύρας, ούκ εκ του χρόνου, αλλά εκ του τρόπου χαρακτηρίζεται». Δηλαδή, τα γεράματα τα χριστιανικά χαρακτηρίζονται από το πώς ζει κανείς και όχι από το πόσα χρόνια έχει ζήσει. Μπορεί κανείς να ζήσει πολλά χρόνια και όμως να μην έχει φτάσει την χριστιανική οριμότητα που έτσι θα περίμενε κανείς από έναν άνθρωπο ηλικιωμένο. Δυστυχώς και στις μέρες μας βλέπουμε γέρους οι οποίοι όμως κάνουν αμαρτίες χειρότερες και από αυτές που κάνουν οι νέοι, οι οποίοι δεν έχουν αρκετή οριμότητα πνευματική. Αν δεν προσέξει κανείς δηλαδή και στα γεράματά του, κάνει τις αμαρτίες που κάνει και ένας νέος και χειρότερες ακόμα. Επομένως, μην δικαιολογούμαστε ή μην προφασιζόμαστε ότι η ηλικία μας πλέον δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αμαρτία. Κάθε ηλικία είναι δυστυχώς ικανή να κάνει μεγάλες αμαρτίες. Όπως και κάθε ηλικία, ακόμα και ο νέος, εάν αγωνιστεί με προθυμία και με αληθινή μετάνοια, μπορεί να κάνει άγια πράγματα και να φτάσει στην αγιότητα. Και έχουμε Αγίους Μεγάλους, οι οποίοι τελειοποιήθηκαν σε πολύ λίγο χρόνο. Και έχουμε έτσι Αγίους Νέους,
πολύ νέους, οι οποίοι αξιώθηκαν και μαρτυρικού Στεφάνου ακόμα, που είναι ένας πολύ μεγάλος, για να μην πούμε, ο ύψιστος βαθμός αγιότητας. Επομένως, αυτό το κεφάλαιο μας μιλούν οι Άγιοι Πατέρες για το ποιος είναι ο πραγματικά πιστός και ότι πρέπει η ζωή μας να συμφωνεί με το όνομά μας και με το σχήμα μας. Και πριν σας πω αυτά που μας λέει εδώ ο Ευαργετινός, σκέφτηκα να πούμε και κάτι από έναν μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, με το τι σημαίνει δηλαδή η λέξη «χριστιανός». Και προκειμένου να μας απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, τι σημαίνει χριστιανός και ποιος είναι ο πραγματικός χριστιανός, μας διηγείται μια ιστορία, η οποία είναι έτσι ενδιαφέρουσα, έχει νόημα. Νομίζω την έχω ξαναπεί, αλλά δεν βλάπτει να τη θυμηθούμε. Είναι ένας μύθος, ο οποίος όμως μύθος κρύβει μεγάλη ή μεγάλες αλήθειες, όχι μόνο μία. Κάποτε, λέει, στην Αλεξάνδρεια, τα λέει τώρα ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ήταν ένας ταχυδακτυλουργός και είχε εξασκήσει έναν πίθηκο να εκτελεί με αρκετή δεξιοτεχνία διάφορα χορευτικά νούμερα. Του φόρεσε μάλιστα και προσωπείο χορευτικό, μία μουτσούνα, μία μάσκα και ρούχα κατάλληλα για την εργασία του χορού και φαινόταν σαν άνθρωπος. Και όταν έβαζε τον πίθηκο να χορεύει, σημείωνε μεγάλη επιτυχία. Με ποιον τρόπο? Με το να κινεί και να λυγίζει το σώμα του σύμφωνα με το μέλος του τραγουδιού αφενός και με το να κρύβει την πραγματική του ιδιότητα με όσα έκανε αφετέρου. Μια μέρα το θέατρο ήταν κατάμεστο από ανθρώπους που είχαν έλθει για να δουν το πρωτοφανές θέαμα. Τότε, λέγει ο μύθος, κάποιος από τους πιο αστείους μεταξύ των θεατών, με ένα έξυπνο τρόπο, φανέρωσε στα μάτια εκείνων που θαύμαζαν το θέαμα ότι ο πίθηκος είναι πίθηκος. Γιατί όλοι βλέπανε τον πίθηκο, αλλά νόμιζαν ότι είναι άνθρωπος. Γιατί φορούσε την προσωπίδα, είχε φορέσει και ρούχα ανθρώπου και δεν φαινόταν ότι είναι πίθηκος. Τι έκανε αυτός ο έξυπνος άνθρωπος? Όταν όλοι φώναζαν δυνατά και χειροκροτούσαν για τις ρυθμικές κινήσεις τον πίθηκο που χόρευε, σύμφωνα με το τραγούδι και το σκοπό, βλέπετε και τα ζώα έχουν μια ικανότητα να μάθουν κάποια πράγματα τυποποιημένα. Αυτός, λέγουν, ρίχνει κάτω στο δάπεδο λίγους ξηρούς καρπούς. Αυτοί, όπως ξέρουμε, προκαλούν τη λεμαργία των ζώων αυτής της κατηγορίας. Και ο πίθηκος, χωρίς να χάσει καθόλου καιρό, βλέποντας τα αμύγδαλα να διασκορπίζονται μπροστά στο πλήθος, χωρίς να σκεφτεί ότι τον βλέπει ο κόσμος, ξεχνάει και το χορό και τα χειροκροτήματα και τα καλοραμένα ρούχα και πέφτει με τα μούτρα πάνω στα αμύγδαλα. Με τις χούφτες δε των χεριών του μαζεύει όσα βρίσκει. Και ακόμη, για να μην τον εμποδίζει στο στόμα το προσωπείο, βγάζει βιαστικά, σχίζοντας με τα νύχια του την πλαστή φυσιογνωμία του. Έσκησε τη μάσκα. Οπότε φάνηκε το πρόσωπό του, ας το πούμε έτσι, η μουτσούνα του, η πυθικήσια. Με όλα αυτά είχε σαν αποτέλεσμα να προκαλέσει τα γέλια αντί τον έπαινο και τον θαυμασμό μεταξύ των θεατών, επειδή αποκαλύφθηκε με τρόπο απέσιο και γελίο από τα υπολείμματα της μάσκας το αληθινό του πρόσωπο. Και κάτω από τα υπολείμματα της μάσκας φάνηκε ποιος ήταν. Στον πίθηκο λοιπόν του μύθου μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, στάθηκε αδύνατο το ψεύτικο προσωπείο να τον δείξει άνθρωπο. Επειδή με τις λιχουδιές
των ξηρών καρπών ξεσκεπάστηκε η πραγματική του φύση. Μπροστά στην ικανοποίηση του πάθους, ο πίθηκος δεν είχε και μυαλό βέβαια πολύ, δεν σκέφτηκε τίποτε. Και έγινε γελίος έτσι και γελίο και το αφεντικό του. Έτσι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και εκείνοι που δεν θα διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους σύμφωνα με τη χριστιανική τους πίστη, εύκολα με τις λιχουδιές του διαβόλου θα αποκαλυφθούν ότι είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ισχυρίζονται. Βλέπετε τι όμορφο το λέει ο Άγιος. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο διάβολος ο ίδιος με τις λιχουδιές του, εντός εισαγωγικών, τις ποικίλες ειδονές, θα σε ξεμπροστιάσει, θα σε ρεζιλέψει. Ο υποκριτής χριστιανός, που πειθικίζει δηλαδή τον χριστιανό, που υποκρίνεται τον χριστιανό, αργά ή γρήγορα θα δημοσιοποιηθεί, θα φανερωθεί, θα γίνει γελίος. Και θα ρωτήσεις δικαιολογημένα βέβαια, ποια είναι τα δολώματα που προσφέρει η κακή και πλούσια σε παρόμοια είδη αγορά του διαβόλου, ποια είναι τα φουντούκια και τα στραγάλια και τα μύγδαλα που μας ρίχνει ο διάβολος και μας ξεμπροστιάζει. Σου απαντώ λοιπόν ότι αντί για ξηρά σίκα ή μύγδαλα ή άλλα τέτοια, ο διάβολος προσφέρει την ματαιοδοξία και την φιλοδοξία, την αγάπη προς τα πλούτη και τις ειδονές. Αυτά είναι τα φουντούκια και τα μαστραγάλια του διαβόλου. Αυτά και πολλά άλλα παρόμοια ρίχνει μπροστά στους λέμαργους ανθρώπους, με τα οποία εύκολα ξεσκεπάζει τις ψυχές εκείνων που μοιάζουν με τον πίθηκο του μύθου. Αυτοί με μια προσποιητή και πλαστή απομίμηση φαίνονται ότι ακολουθούν τη χριστιανική πίστη, ενώ την ώρα που τους προσβάλλουν οι πειρασμοί καταστρέφουν το προσωπείο, τη μάσκα που φοράνε, της σοφροσύνης ή της πραότητος ή οποιασδήποτε άλλης αρετής, και φαίνονται ποιοι είναι πραγματικά κάτω από τη μάσκα. Επιβάλλεται λοιπόν να αναζητήσουμε, λέει ο Άγιος, το βαθύτερο νόημα της λέξης χριστιανός, γιατί τότε ίσως μπορέσουμε και γίνουμε αυτό που το όνομα θέλει. Και έτσι δεν θα εμφανιστούμε μπροστά στο Θεό που βλέπει τα κρυπτά του μέσα μας κόσμου, αλλαγμένοι μόνο και μόνο κατά την ομολογία της πίστης και το προσωπείο του ονόματος, ενώ θα είμαστε κάτι άλλο από αυτό που φαινόμαστε. Να γίνουμε πραγματικά αυτό που λέει το όνομά μας και δεν θα είμαστε πλέον υποκριτές μπροστά στον Θεό με το να δείχνουμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε πραγματικά, και ούτε και μπροστά στους ανθρώπους, όπως οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της εποχής του Κυρίου, που παρίσταναν τους ευσεβείς, τους ευλαβείς, και ήτανε ό,τι χειρότερο. Λέει και άλλα ο Άγιος Γρηγόριος, δεν θα σας τα διαβάσω τώρα όλα γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά μπορούμε να πάμε εκεί προς το τέλος της ομιλίας του αυτής, που λέγει για το όνομα του χριστιανού. Ποιος είναι πραγματικά ο χριστιανός? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χριστιανού? Και βέβαια μας είπε ο Άγιος για τα δελεάσματα, για τα διάφορα ειδονικά πράγματα τα οποία μας προβάλλει ο διάβολος και στα οποία υποκύπτουμε. Επομένως, ένα πρώτο χαρακτηριστικό που προκύπτει από όσα μας έχει πει μέχρι τώρα ο Άγιος είναι να μην υποκύπτουμε σε αυτά τα ειδονικά δελεάσματα, στη φιλιδονία, στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία,
σε αυτές τις τρεις άρρωστες αγάπες που φέρνουν μια ειδονή στον άνθρωπο, αλλά δεν είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Είναι μεγάλες αμαρτίες και είναι αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να είμαστε αφιλειδονοί, ακενόδοξοι και αφιλάργυροι, δηλαδή τα αντίθετα. Ούτε να αγαπάμε την ειδονή, ούτε να αγαπάμε τη δόξα του κόσμου, ούτε να αγαπάμε τα αργύρια, την ύλη. Ποια είναι η σημασία του χριστιανισμού? Βέβαια, λέει, οι σοφότεροι από μένα θα βρουν κάποιο νόημα υψηλότερο και πιο περιεκτικό, ανάλογα ασφαλώς με το ύψος του ονόματος. Όσα δε εγώ μπορώ να πω για το όνομα αυτό είναι τα εξής. Το όνομα του Χριστού, από τα οποία παράγονται και τα χριστιανός και χριστιανισμός. Εάν το εξηγήσουμε με λέξεις απλές και γνωστές, θα βρούμε ότι σημαίνει τον βασιλέα, επειδή η Αγία Γραφή υποδηλώνει το βασιλικό αξίωμα, χρησιμοποιώντας με έναν ιδιότυπο τρόπο παρόμοια λέξη. Όμως, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για τον Θεό και να τον κατανοήσει, επειδή βρίσκεται πάνω από κάθε έννοια. Για το λόγο αυτό, αναγκαστικά οι θεοφόροι προφήτες και οι Άγιοι Απόστολοι χρησιμοποιούν πολλά ονόματα με τα οποία μας οδηγούν στην κατανόηση της φύσης του Θεού. Μας οδηγούν από τη μια έννοια στην άλλη και μας φανερώνουν έτσι όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο, με απλά λόγια, ότι ο Θεός έχει κάθε αρετή και την έχει στον ύψιστο βαθμό. Έχει δικαιοσύνη, έχει σοφία, έχει δύναμη, έχει αλήθεια, ή πιο σωστά, είναι η σοφία, είναι παντοδύναμος, είναι η αλήθεια, είναι η αγαθότητα, είναι η ζωή, είναι η αυθαρσία, είναι το παν. Είναι αμετάβλητος, είναι αναλύωτος. Έτσι, στο όνομα Χριστός περικλείεται, λέει ο Άγιος, η περίληψη κάθε υψηλής έννοιας. Γιατί μέσα στην υψηλότερη έννοια περιέχονται και οι καλύτερες που εννοούμε. Επειδή κάθε μία από τις άλλες εξυπακούεται όταν κάνουμε χρήση του όρου βασιλεία. Έτσι, και όταν λέμε λοιπόν βασιλεία του Θεού και χριστιανισμός, εννοούμε ό,τι υψηλότερο, ό,τι ανώτερο, το οποίο υπάρχει στο Χριστό. Εάν εμείς που με την πίστη στο Χριστό συναπτώμαστε με Αυτόν και παίρνουμε μαζί με το ανώτερο όνομα, το Χριστός, και τα ονόματα με τα οποία ερμηνεύεται η άφθαρτη θεϊκή φύση, τότε γίνεται φανερό πως είναι αναγκαιότατο και όσες έννοιες αποδίδονται με το όνομα Χριστός να αποδίδονται κατά συνέπεια και σε μας που έχουμε το ίδιο όνομα. Ο Χριστός είναι αγάπη και εμείς πρέπει να είμαστε αγάπη. Ο Χριστός είναι δικαιοσύνη, είναι αλήθεια, είναι φως. Έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς. Και όπως με την κοινωνία μας με τον Χριστό αποκτήσαμε το επώνυμο, το επίθετο χριστιανός, έτσι από μια ηθική συνέπεια επιβάλλεται σε μας να φέρουμε πάνω μας όλα τα υψηλά ονόματα. Αυτά δηλαδή που έχει ο Χριστός να τα έχουμε και εμείς. Και όχι μόνο ως όνομα, αλλά να μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού. Γιατί όταν λέμε ο Θεός είναι φως, δεν είναι η ουσία του Θεού το φως, είναι ενέργεια του Θεού. Ή όταν λέμε αγάπη, είναι ενέργεια του Θεού η αγάπη. Σε αυτές τις ενέργειες λοιπόν θα πρέπει να μετέχουμε και εμείς και να μοιάζουμε στον Χριστό που είναι φως, που είναι αγάπη, που είναι ζωή, γινόμενοι και εμείς το ίδιο. Μπορούμε και πρέπει
να γίνουμε ό,τι και ο Χριστός, πλην της κατουσίαν ταυτότητας, λέει ο Άγιος Μάξιμος. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ταυτιστούμε στην ουσία του Θεού, αλλά μπορούμε να μοιάσουμε στο Θεό ως προς τις ενέργειες του Θεού. Ο Θεός είναι ό,τι καλό. Θα πρέπει και ο χριστιανός να είναι ό,τι καλό. Ό,τι είναι ο Χριστός, ό,τι κάνει ο Χριστός να το κάνει και ο χριστιανός. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Μα ακριβώς αυτό μας είπε ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη λέγει, πλάστηκε ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού. Που σημαίνει ότι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να μοιάσουμε στον Χριστό σε όλα. Και αυτός είναι ο πραγματικός χριστιανός. Αυτά έτσι λίγα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύσης, για να δούμε τώρα τι μας λέει και ο Ευεργετινός. Είπαμε ότι η επικεφαλίδα λέει ότι το σχήμα μας και το όνομά μας, χριστιανός, θα πρέπει να φανερώνεται στη ζωή μας. Και αν η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το σχήμα μας, πάβουμε να είμαστε πιστοί. Έχουμε πει και άλλες φορές την έννοια της λέξης πιστός. Είναι αυτός ο οποίος παραμένει στην ένωση με τον Χριστό και στην υπακοή στον Χριστό. Όπως στη συζυγία, στην οικογένεια. Ποιος είναι πιστός σύζυγος? Αυτός που παραμένει ενωμένος με τη σύζυγό του και δεν κάνει άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις. Δεν έχει και άλλες αγάπες. Δεν φεύγει από αυτό που έχει υποσχεθεί. Τι υποσχέθηκε στο γάμο του? Ότι θα είναι πιστός. Θα φυλάξει την πιστότητα. Θα είναι πιστός στη σύζυγό του. Έτσι και στο πνευματικό γάμο που κάναμε με τον Χριστό μας, και αυτός έγινε στο Άγιο Βάπτισμα και στο Άγιο Χρίσμα, υποσχεθήκαμε κι εμείς ότι αποτασσόμαστε τον σατανά και όλη την πομπή του και συντασσόμαστε με τον Χριστό. Και μας δίνει ο Χριστός μας τη δυνατότητα, από τη στιγμή που βαφτιστήκαμε και χριστήκαμε, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουμε τέκνα του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού. Να μοιάσουμε σε Αυτόν, να ενωθούμε με Αυτόν και να κάνουμε έναν πνευματικό γάμο, ο οποίος στην πληρότητά του θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Τότε ο κάθε πιστός θα αναλυφθεί. Είναι επίκαιρος ο λόγος, γιατί τώρα έχουμε και την εορτή της αναλήψεως. Και διαβάζουμε εκεί στον Απόστολο που λέει, όταν θα έρθει ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία, από τον ουρανό θα έρθει. Δεν θα έρθει από τη γη. Και αυτό είναι και ένα σημάδι για να το ξεχωρίσουμε τον Χριστό από τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα έρθει από τη γη. Δεν θα έρθει από τον ουρανό. Ο Χριστός, ο αληθινός Χριστός, θα έρθει από τον ουρανό και θα προπορεύεται ότι είναι ο Σταυρός. Με πλήθος αγγέλων, με όλους τους αγγέλους. Και τότε λέγει ο Απόστολος, και εμείς που είμαστε στη γη, όσοι είναι πράγματι του Θεού και έχουν φυλάξει αυτή την ένωση με τον Χριστό, βαπτιστήκανε, χριστήκανε ορθοδόξως, τηρήσανε τις εντολές και αν δεν τις τηρήσανε, μετανοήσανε και αποκατέστησαν τη σχέση τους με τον Χριστό, αυτοί λέει, όπως θα έρχεται ο Χριστός από τον ουρανό, θα ανέβουν από τη γη, θα αναλυφθούν και αυτοί και θα συναντηθούν με τον Χριστό στον αέρα. Δεν θα περιμένουν να έρθει ο Χριστός στη γη. Η συνάντηση θα γίνει στον αέρα. Εκείνοι οι οποίοι όμως δεν θα έχουν σωστή σχέση με τον Χριστό, δεν θα μπορούν να αναλυφθούν, θα παραμείνουν στη γη. Θα έχουν πάρει τα σώματά τους άφθαρτα και αυτοί, όπως και όλοι οι άνθρωποι, αλλά θα μείνουν στη γη για να κρυθούν. Γι' αυτό, προσέξτε, όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούμε, αλλά δεν θα αναλυφθούμε όλοι. Θα αναλυφθούν αυτοί οι οποίοι έχουν ζήσει με μετάνοια και έχουν επομένως αυτή την αγάπη για τον Χριστό, τον πόθο για τον Χριστό, τη Θεία Χάρη, η οποία θα τους ανεβάσει στον ουρανό όταν θα δουν τον Χριστό να έρχεται. Και θα γίνει εκεί αυτή η συνάντηση και θα γίνουν οι γάμοι μας οι πνευματικοί, μακάρι να είμαστε και εμείς τους, σε αυτούς που θα αναλυφθούν, θα γίνουν οι γάμοι μας οι πνευματικοί με τον Χριστό. Κάθε ένας από εμάς, κάθε ψυχή είναι η νύμφη Χριστού, υποψήφια νύμφη Χριστού. Αλλά ποιες ψυχές θα αξιωθούν να γίνουν πραγματικά νύμφες Χριστού, ποιοι από εμάς θα αξιωθούμε να κάνουμε πνευματικό γάμο με τον Χριστό? Αυτοί οι οποίοι θα ζήσουμε με αληθινή μετάνοια.
και θα είναι η ζωή μας σύμφωνη με το σχήμα μας. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικά πιστός, ο οποίος ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και δεν διασπά τα δεσμά, τα ωραία, τα ελαφρά που έχει δώσει ο Χριστός στον καθένα μας. Ο ζυγός μου, λέει ο Κύριος, είναι Χριστός και το φορτίο με ελαφρό. Μπήκαμε στην Εκκλησία, μπήκαμε στο ζυγό του Χριστού, δηλαδή στην υπακοή, αυτός είναι ο ζυγός του Χριστού, στην υπακοή των εντολών. Είναι ο πιο ελαφρός ζυγός και ο πιο καλός. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί χριστιανοί δεν τον θέλουν αυτό το ζυγό και σου λέει δεν θα κάνω υπακοή. Ας λέει ο Χριστός, ας λέει το Ευαγγέλιο, εγώ θα κάνω το δικό μου. Μπορεί να το λένε τόσο απερίφραστα και ομά, αλλά στη ζωή τους αυτό λένε. Με τη ζωή τους λένε, τώρα αυτά δεν γίνονται για μας. Μπορεί κάποιος ασκητής, κάποιος καλόγερος να τα εφαρμόσει. Εμείς τον κόσμο δεν μπορούμε. Ουσιαστικά λέει αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά το λέει κάπως εκλεπτισμένα, ότι δεν θέλω το ζυγό του Χριστού. Και τι γίνεται μετά? Έρχεται ο διάβολος και του βάζει το δικό του ζυγό. Και σου λέει, να, θα σου δώσω εγώ ωραία πράγματα. Και σου δίνει ναρκωτικά, σου δίνει ποτά, σου δίνει τσιγάρα, σου δίνει ανηθικότητα, πορνείες, μοιχείες, σχέσεις, και η ζωή του ανθρώπου γίνεται δαιμονική, δαιμονιώδης. Και ο άνθρωπος εκεί που νομίζει ότι ελευθερώθηκε από το ζυγό αυτό που βάζει η Εκκλησία και οι παπάδες και ο Χριστός, βρίσκεται τρεις χειρότερος σκλάβος στο διάβολο και στα πάθη. Αυτό γίνεται. Επομένως, μάθετε από μένα, λέει ο Χριστός, ότι ο ζυγός μου είναι Χριστός και το φορτίο μου ελαφρό. Μη ζητάτε να φύγετε από αυτό το ζυγό. Μη διασπάστε το γάμο σας μαζί μου. Δεν σας συμφέρει. Τότε θα είστε μόνο κατ' όνομα χριστιανοί. Από το γεροντικό. Ένας γέροντας από τη Θηβαΐδα διηγεί το τα εξής. Εγώ ήμουνα παιδί ενός ιερέως των ειδώλων. Ήταν η εποχή που δεν ήταν όλοι χριστιανοί. Στους πρώτους αιώνες κάποιοι ήταν ειδωλολάτρες, κάποιοι παρέμεναν ειδωλολάτρες, κάποιοι γινόντουσαν χριστιανοί. Σε αυτή την εποχή λοιπόν, 4ος-5ος αιώνας, ο γέροντας αυτός είχε πατέρα ειδωλολάτρη και μάλιστα ιερέα των ειδώλων. Όταν λοιπόν ακόμα ήμουνα μικρός, καθώς είδα μια μέρα τον πατέρα μου να εισέρχεται στον ειδωλολατρικό ναό για να τελέσει θυσία, μπήκα κι εγώ μετά από αυτόν, μικρό παιδάκι, και είδα να κάθεται ο Σατανάς και ολόγυρά του να στέκεται ολόκληρη η στρατιά του. Βλέπετε εδώ τώρα, εμπειρικά αποδεικνύεται ότι η ειδωλολατρία είναι σατανολατρία. Γι' αυτό και απερίφραστα λέει ο Λόγος του Θεού, τα είδωλα των εθνών, δαιμόνια. Δεν είναι απλώς πέτρες και ξύλα. Από πίσω κρύβονται οι δαίμονες. Και το βλέπουμε εδώ. Μικρό παιδάκι είχε καθαρά μάτια, ψυχικά, ψυχής μάτια καθαρά, και είδε αμέσως τι συμβαίνει. Μέσα στο ναό τον ειδωλολατρικό που πήγαινε ο πατέρας του να θυσιάσει, είδε τον Σατανά. Και ολόγυρά του όλη τη στρατιά του. Γιατί ο Σατανάς δεν έπεσε μόνος του, ο αιώς φόρος, παρέσυρε και άλλους αγγέλους που έγιναν δαίμονες. Σε μια στιγμή προχωρεί κοντά του ένας από τους άρχοντες του και τον προσκυνούσε, ένας εξωματικός του Σατανά. Ο Σατανάς του λέει, «Από πού έρχεσαι εσύ?» «Ήμουνα σε αυτή τη χώρα», απάντησε, «και εξήγηρα, ξεσήκωσα, μεταξύ των κατοίκων πολέμους και προκάλεσα πολλή αιματοχυσία και ήρθα να σου το πω». Βλέπετε, οι αιματοχυσίες, οι φόνοι υποκινούνται από τον διάβολο. Ο διάβολος είναι αιμοχαρής και ανθρωποκτόνος. Χαίρεται με το αίμα, να το θυμάστε αυτό. Γι' αυτό και ένας που θέλει να γίνει μάγος, Θεός να φυλάξει, μακριά από όλους,
πρέπει να κάνει φόνο. Να υπογράψει δηλαδή με αίμα ότι θέλει να αφιερωθεί στον Σατανά, γιατί αυτός είναι ο μάγος. Γι' αυτό είναι μεγάλη αμαρτία να πηγαίνουμε σε μάγους. Μεγίστη αμαρτία. Ουσιαστικά προσκυνά στον Σατανά όταν πηγαίνει σε μάγους. Και πολλοί χριστιανοί εντός εισαγωγικών λέει, τι να κάνω πάτερ, πήγα στον παπά, δεν μου έκανε τίποτα, μετά πήγα παραδίπλα. Είναι ένας, λέει, και έχει και ένα σωρό εικόνες μέσα. Τι είναι αυτός, δεν ξέρω, πώς δεν ξέρεις. Διαβάζει, λέει, και κάτι προσευχές, έχει και ένα σωρό εικόνες. Τι είναι αυτός. Μάγος είναι. Ο Σατανάς είναι που κάθεται εκεί μέσα του. Σε πόσο χρόνο το πέτυχες αυτό, ρωτάει τώρα ο αρχισατανάς τον αξιωματικό. Σε διάστημα 30 ημερών. Τους ξεσήκουσαν, σφαχτήκανε μεταξύ τους, τα κατάφεραν. Μόλις άκουσε την απάντηση αυτή ο Σατανάς, διέταξε να μαστιγωθεί ο αξιωματικός, λέγοντας, σε τόσο χρόνο μόνο αυτό κατόρθωσες. Δεν του άρεσε. Σου λέει, πολύ χρόνο έχασες. Μετά από αυτό πλησίασε με τον ίδιο τρόπο το Σατανά και άλλος και του είπε, εγώ βρισκόμουν στη θάλασσα και σήκωσα ανέμους, κατεπότησα πλοία και θανάτωσα πολλούς ανθρώπους. Ήρθα λοιπόν να σου το αναφέρω, τα κατορθώματά μου. Άλλος διάβολος αυτός. Όταν το ρώτησε σε πόσο χρόνο πέτυχε αυτό και έμαθε ότι το πέτυχε σε 20 μέρες, διέταξε να μαστιγωθεί και αυτός, όπως και ο πρώτος, διότι τίποτε άλλο δεν κατόρθωσε σε τόσο διάστημα. Πάλι δεν του άρεσε. Άργησαν πολύ, έφεγαν πολύ χρόνο. Εν συνεχεία προσήλθε και άλλος, ως της ανέφερε ότι σε μία πόλη, ενώ γινόταν γάμος, προκάλεσε μάχη μεταξύ των ανθρώπων με πολλή αιματοχυσία. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι παραμυθάκια, αυτά είναι γεγονότα. Οι Άγιοι δεν μας λένε μύθους. Αφήστε το μύθο που είπαμε προηγουμένως, τον χρησιμοποίησε ο Άγιος για διδακτικό σκοπό. Αυτά όλα είναι καταγραμμένες εμπειρίες των Αγίων. Και εδώ να τα ακούσουν μερικοί που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος. Ενώ γίνονταν γάμος, τους έφερε σε διαμάχη και έφτασε σε αιματοχυσία ο γάμος. Και φωνεύθηκε και ο γαμπρός και η νύφη. Και το έλεγε αυτό το κατόρθωμα και μάλιστα είπε ότι το κατόρθωσε σε 10 μέρες. Και αυτός όμως, όπως και οι προηγούμενοι, βρέθηκε ένοχος για χρονοτριβή και μαστιγώθηκε. Όλους τους έβγαζε ανίκανους. Λέει, τόσο χρόνο, έπρεπε πολύ πιο γρήγορα να τα κάνετε αυτά που κάνετε. Έπειτα από αυτούς που μαστιγώθηκαν, προσήλθε στο μέσο και ένας άλλος διάβολος. Ο ρωτάει ο Σατανάς, και εσύ από πού μας έρχεσαι. Βλέπετε, όλοι δηλαδή δίνουν αναφορά στον Σατανά, στον αρχηγό τους. Και εγώ βρισκόμουν στην έρημο, απάντησε εκείνος, και 40 ολόκληρα χρόνια πολεμούσα ένα μοναχό. Μόλις δε αυτή τη νύχτα τον νίκησα και έπεσε στην αμαρτία της πορνείας. Μόλις ο Σατανάς άκουσε αυτό το κατόρθωμα, σηκώθηκε, τον καταφύλισε, αφήρεσε το στεφάνι από το κεφάλι του και το φόρεσε στον νικητή του μοναχού. Στον διάβολο που κατάφερε να ρίξει το μοναχό στην αμαρτία της πορνείας. Αφού δε έφεραν ένα θρόνο και τον τοποθέτησαν πλησίον του, τον έβαλε να καθίσει δίπλα του και του έλεγε ευχαριστημένος, μπράβο, πώς τόσο μεγάλο έργο μπόρεσες να κάνεις, βλέπετε. Και όταν λέμε μοναχός, το έχω πει και άλλη φορά, εννοούμε χριστιανός. Όχι μόνο ο μοναχός με την στενή έννοια του όρου. Ο κάθε χριστιανός οφείλει να μοιάζει στους μοναχούς, στον μοναχό. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο για τους μεν, άλλο για τους δε, ούτε άλλη ζωή για τους μεν, άλλη για τους δε. Αφήστε τι λέει ο κόσμος. Εγώ είμαι κοσμικός, λέει, και δεν είμαι μοναχός. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Αν θέλεις να σωθείς, πρέπει να γίνεις μοναχός. Όχι να φορέσεις ράσα όπως. Εννοούμε, δεν είναι δυνατό για όλους αφού είναι έγανε, αλλά να ζήσεις σύμφωνα με τις εντολές που ζει και ο μοναχός, σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου που είναι κοινές και για αυτούς που φοράνε ράσο και για αυτούς που δεν φοράνε, αν θέλουν να σωθούν.
Δηλαδή, βλέπετε τι λέει εδώ ο Σατανάς. Πόσο εκτίμησε αυτόν ο οποίος κατάφερε να ρίξει έναν χριστιανό στην πορνεία. Και βέβαια έναν μοναχό που υποθέτει είναι αφιερωμένος 100% στον Χριστό. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη νίκη. Αλλά και ο κάθε χριστιανός, το τονίζουμε πάντα αυτό, είναι αφιερωμένος στον Χριστό. Το λέει και το όνομά του. Αυτό σημαίνει χριστιανός. Ομοίωμα Χριστού, μιμητής Χριστού και ανήκων στο Χριστό, αφιερωμένος στο Χριστό. Ούκεστε αυτόν, ηγοράστητε γάρ τιμής, λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Είστε εξαγορασμένοι με το πολύτιμο αίμα του Χριστού. Σε ποιους το λέει, στους μοναχούς, όχι μόνο, σε όλους τους χριστιανούς. Μας έχει εξαγοράσει ο Χριστός και ανήκουμε στο Χριστό και όχι στον εαυτό μας. Όταν εγώ είδα όλα αυτά, είπε ο γέροντας από τη Θηβαΐδα, αντιλήφθηκα πόσο μεγάλο πράγμα είναι στην αξία το τάγμα των μοναχών και πόσο φοβίζει τους δαίμονες. Χωρίς αναβολή λοιπόν, έπειτα από αυτά, βγήκα από τον ειδωλολατρικό ναό και με τη χάρη του Θεού έγινα μοναχός. Βλέπετε πώς ο Θεός ήλκησε αυτό το παιδάκι στη μοναχική ζωή, στη χριστιανική ζωή. Ο Χριστός μας καλεί όλους. Ξέρει με ποιον τρόπο, ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος στον καθένα μας. Αλλά δυστυχώς όλοι δεν παίρνουμε το μήνυμα. Ο γέροντος αυτός το έπιασε, το πήρε το μήνυμα. Βλέπετε δηλαδή, βλέπουμε από αυτό το περιστατικό τι σημαίνει και πόσο πληγώνεται ο διάβολος από έναν αληθινό χριστιανό. Από έναν αληθινό μοναχό και από έναν αληθινό χριστιανό. Και πόσο θεωρεί μεγάλη του επιτυχία να ρίξει ένα χριστιανό στην αμαρτία. Χαίρεται πάρα πολύ. Του Αγίου Εφραίμ, αδελφοί, μετρούμε τον χρόνο που περάσαμε στο μοναχικό βίο, αγνοούντες όμως την αμέλεια που δείξαμε κατά το διάστημα αυτό και περηφανευόμαστε. Έτσι απευθύνεται σε μοναχούς, αλλά ξαναλέω, ισχύει και για όλους τους χριστιανούς. Και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές καυχόμαστε. Εγώ είμαι από μικρό παιδάκι στην εκκλησία, πήγαινα στο ιερό παπαδάκι, κοινωνούσα, ξομολογιόμουν, ναι. Και μέχρι τώρα το κάνω. Ωραία. Πού είναι η ζωή σου? Η ζωή σου μοιάζει με τη ζωή του Χριστού. Είσαι όπως ο Χριστός, έστω σε ένα βαθμό. Ή μήπως η ζωή σου διαψεύδει τα λόγια σου και το όνομά σου. Μην κοιτάς λοιπόν πόσα χρόνια έχεις στην Εκκλησία, αλλά ποιος είναι ο χαρακτήρας σου. Μοιάζεις τον Χριστό. Η προσωπικότητά σου φανερώνει τον Χριστό. Έπαινος για έναν άνδρα, λέει ο Άγιος Εφραίμ, δεν είναι μόνο ο χρόνος της ασκήσεως, αλλά η κατά Θεόν προκοπή. Ως προκοπή δε νοείται όχι η λεύκαση των τριχών, ασπρίσαν τα μαλλιά μου μέσα στην εκκλησία, μπορεί να ασπρίσαν. Η ψυχή σου όμως είναι αγνή και καθαρή. Το σπουδαίο είναι να αποκτήσεις ενάρετο βίο. Φρόντισε να κατακτήσεις, μοναχέ και εσύ χριστιανέ, την αιώνια ζωή στην οποία εκλήθης και χάρη της οποίας έδωσες την καλή ομολογία ενώπιον ολοκλήρου της άνω και κάτω κτήσεως. Ακόμα λοιπόν λίγη υπομονή και ο αναμενόμενος θα έλθει και δεν θα αργήσει, όπως λέγει και ο προφήτης Ισαΐας. Τι είναι δε ο μοναχός, με ποιον είναι όμοιος και ο χριστιανός κατ' επέκταση? Ο μοναχός και ο χριστιανός μοιάζει με έναν άνδρα που πίπτει από ψηλά. Βρίσκει λοιπόν ένα σκοινί κρεμασμένο από ψηλό στήριγμα, το αρπάζει, κρεμιέται από αυτό και φωνάζει έκτοτε συνεχώς προς τον Κύριο να τον βοηθήσει, γιατί γνωρίζει ότι αν κουραστεί και αφήσει και τα δυο του χέρια θα πέσει και θα σκοτωθεί. Δεν είναι έτσι μικρό πράγμα αυτό που μας έγινε.
να βαφτιστούμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Ξέρετε, παγκοσμίως είμαστε μειοψηφία. Ζήτημα να είναι οι ορθόδοξοι χριστιανοί 500 εκατομμύρια. Σε ένα σύνολο 7,5 δισεκατομμυρίων που έχει η ανθρωπότητα. Και βλέπετε τι λέει, μοιάζει λέει ο μοναχός και ο χριστιανός γενικότερα με κάποιον λέει που έπεσε από ψηλά, έπεφτε, γκρεμιζότανε δηλαδή, θα σκοτωνότανε. Και βρίσκει ένα σκηνί και πιάνεται εκεί όπως έπεφτε. Και κρατιέται εκεί γερά για να μην πέσει στο βάραθρο. Αυτός είναι ο χριστιανός, ε. Και ξέρει ότι αν αφήσει τα χέρια του, μη υποψυχήσει, αφήσει το σκηνί, θα χαθεί. Πρόσεχε λοιπόν, η σωτηρία μας δεν είναι εύκολο πράγμα. Λίγο υπομονή και θα έρθει ο αναμενόμενος. Έτι γάρ μικρόν όσον όσον, ο ερχόμενος ήξη και ουχρονή. Και όσο είναι κρεμασμένος ο χριστιανός από αυτό το σκηνί, φωνάζει συνεχώς τον Κύριο να τον βοηθήσει. Γιατί γνωρίζει ότι αν αφήσει το σκηνί, θα πέσει και θα σκοτωθεί. Να που χρειάζεται λοιπόν η αδιάλειπτη επίκληση του Χριστού, η αδιάλειπτη προσευχή. Χρειάζεται πολύ υπομονή, αλλά και επιμονή. Αγαπητοί αδελφοί, αφού φορούμε το αγγελικό σχήμα και το σχήμα του χριστιανού αντιστοίχως, ας μη συναγωνιζόμαστε με τον διάβολο, αλλά ας επιδιώκουμε όσο το δυνατό το βίο των αγγέλων. Μην πάρεις βοηθό το διάβολο, φοβερό πράγμα. Πολλοί άνθρωποι, δυστυχώς το είχε πει και ένας πολιτικός μας πριν από καιρό, θα συνεργαστούμε λέει και με τον διάβολο. Πολλοί άνθρωποι πάνε να συνεργαστούν με τον διάβολο, όπως αυτοί που σας είπα, που πάνε σε μάγους, για να βρουν θεραπεία ή για να βρουν, ξέρω εγώ, ποιος τους έχει κάνει μάγια, φοβούνται ότι τους έχουν κάνει μάγια. Και όσοι πάνε στους μάγους, οι μάγοι πάντα το ίδιο πράγμα λένε. Ξέρετε τι λένε? Με το που θα πας, ναι, σου έχουν κάνει μάγια. Και ας πω και ποιος σου έχει κάνει μάγια. Και νομίζω ότι λένε αλήθεια, ψέματα λένε. Και εσύ γίνεσαι από δύο χωριά χωριά της με τον συγγενή σου, γιατί στο είπε ο μάγος. Και πιστεύεις στο μάγο και δεν πιστεύεις στο Χριστό. Θες να συνεργαστεί με τον διάβολο? Μπορείς να συνεργαστείς, θα έχεις πολύ κακά ξεμπερδέματα. Μη συναγωνίζεσαι με τον διάβολο, αλλά σε επιδιώκεις να μοιάσεις τους αγγέλους, να μοιάσεις τον Χριστό. Το σχήμα πρέπει να συνοδεύεται από τον τρόπο και τα έργα. Χωρίς τα έργα, το σχήμα, ο χριστιανός, το όνομα χριστιανός και η, ας πούμε, επιφάνεια που δείχνουμε και λέμε ότι είμαστε πιστοί χριστιανοί, δεν έχει καμιά αξία. Μήπως τάχα ζουν στον ουρανό οι άγγελοι με φιλονικία, με τσακωμούς, με φθόνους, με κακίες, όπως βλέπουμε τώρα να συμβαίνει μεταξύ των μοναχών, λέει ο Άγιος Εφραίμ, και μεταξύ των χριστιανών. Ας φροντίσουμε, αδελφοί, να μην γινόμαστε εμπόδιο και σκάνδαλο στους κοσμικούς, στους ανθρώπους που ζουν ειδωλολατρικά. Σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί, εντός εισαγωγικών η λέξη Έλληνες Ορθόδοξοι, ζουν κοσμικά, δηλαδή ειδωλολατρικά. Απόδειξης, το έχω πει πολλές φορές. Το 97% την Κυριακή το πρωί κοιμούνται. Ούτε μια ώρα δεν βρίσκουν να πάνε στην εκκλησία να πούνε ένα ευχαριστώ στο Θεό που πέθανε για αυτούς, που σταυρώθηκε, θυσιάστηκε, κατέβηκε στον Άδη. Αυτοί τι ζουνε χριστιανικά, κοσμικά, ειδωλολατρικά. Άλλωστε και οι κανόνες της Εκκλησίας το λένε απερίφραστα. Τρεις Κυριακές, εάν δεν κοινωνήσεις, εκτός αν έχεις επιτίμιο από το πνευματικό σου, δεν είσαι χριστιανός, είσαι αφορισμένος. Έχεις φύγει από την Εκκλησία. Και βέβαια δεν σου στείλει κανένα χαρτί η Εκκλησία ότι είσαι αιρετικός και αφορισμένος. Δεν χρειάζεται. Το έχεις κάνει μόνος. Έχεις αυτοαφοριστεί. Προσέξτε λοιπόν, να μην βλασφημείτε το καλό σχήμα του χριστιανού εξαιτίας μας. Ο Χριστός μας, θυμηθείτε τι λέει, διημάς λέει βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης. Διημάς, με ύψιλον το ημάς, για σας, εξαιτίας σας, βλασφημείτε το όνομα του Χριστού στα έθνη. Σε ποιους? Στους ειδωλολάτρες.
και ακούς τους κοσμικούς χριστιανούς, ε? Οι παπάδες, οι δεσποτάδες, οι χριστιανοί, οι υποκριτές που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς και φοράνε τις μακριές φούστες κλπ. Κλπ. Ε? Και έχουν δίκιο πολλές φορές, έχουν δίκιο, γιατί τους έχουμε σκανδαλίσει και εμείς οι κληρικοί δυστυχώς και εσείς. Προσοχή λοιπόν, να μην γινόμαστε αιτία να σκανδαλίζονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά να τους ελκύουμε με τη σωστή μας ζωή. Γιατί όταν σε δει ο κοσμικός, να μην έχεις το άγχος που έχει εκείνος, να μην έχεις το πνίξιμο που έχει εκείνος και την κατάθλιψη και την μελαγχολία που έχει εκείνος μόνιμα, αλλά σε δει να έχεις τη χαρά του Χριστού, να έχεις το φως του Αγίου Πνεύματος στο πρόσωπό σου, να έχεις την ειρήνη που δεν τη χάνεις ποτέ, να έχεις την καλοσύνη που την σκορπάς και σε αυτούς που σε μισούν, όχι μόνο σε αυτούς που σε αγαπούν, τότε θα προβληματιστεί, θα πει για στάσου. Έτσι είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Μήπως να προσπαθήσω κι εγώ. Κι εγώ βαφτισμένος είμαι, αλλά δεν έχω πατήσει ποτέ στην Εκκλησία. Ή όποτε πάω, βάγια μοιράζουνε. Πάει καμιά φορά τον Βαΐο, κανένα Πάσχα. Λοιπόν, άσχετη. Άσχετη. Αν δουν όμως εσένα που είσαι σχετικός, να είσαι έτσι όπως θα θέλουν και αυτοί να γίνουν, τότε δεν ντροπιάζεις το σχήμα σου, τότε επαληθεύεις το σχήμα σου. Και χαίρεται και ο Χριστός και έτσι διαδίδεται και επεκτείνεται η Βασιλεία του Θεού. Πώς οι πρώτοι χριστιανοί που ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα κατέκτησαν όλο τον κόσμο? Γιατί ακριβώς η ζωή τους έδειχνε το Χριστό, φανέρωνε το Χριστό. Φανέρωνε τον άνθρωπο όπως θα ήθελε ο κάθε ένας να είναι. Άραγε, τι θα απολογηθούμε, λέει ο Άγιος Εφραίμ ενώπιον του Κριτού κατά τη φοβερή ώρα της κρίσεως, εάν έτσι αμελούμε τη σωτηρία μας. Τι έπρεπε να κάνει ο Θεός για μας και δεν το έκαμε? Μήπως αυτόν τούτο το Θεό λόγο δεν είδαμε ταπεινό εν μορφή δούλου για να γίνουμε κι εμείς ταπεινοί? Ήρθε ο Χριστός, ντύθηκε την ανθρώπινη φύση και μας φανέρωσε πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός, για να μας δείξει πώς πρέπει να είμαστε εμείς. Θέλεις να δεις πώς πρέπει να είσαι και πώς πρέπει να ζήσεις? Κοίταξε τον Χριστό, πώς είναι και πώς έζησε. Μήπως δεν είδαμε να εμπτύεται το ακατάληπτο αυτού πρόσωπο, ώστε να μην οργιζόμαστε κι εμείς όταν υβριζόμαστε ή όταν μας επιπλήττουν? Τι έκανε ο Χριστός όταν τον έφτυναν και τον έβριζαν και τον μαστίγωναν? Θύμωνε, εκδικήτω, απειλούσε, ανταπέδιδε τις λιδωρίες? Καθόλου. Λοιπόν, αφού έχεις το πρότυπο, γιατί δεν το μιμήσαι? Πώς θες να λέγεσαι χριστιανός όταν δεν κάνεις αυτά που έκανε ο Χριστός? Αλλά μήπως δεν είδαμε τα Άγια Νότα αυτού να μαστιγώνονται για να υπακούμε και εμείς σε όλα ενώπιον των ηγουμένων μας και των άλλων μοναχών? Και κατ' επέκταση ο χριστιανός να υπακούει στον πνευματικό του οδηγό, αλλά και ο ένας τον άλλον, όπως λέει ο Απόστολος, ο σύζυγος στη σύζυγο, η σύζυγος στο σύζυγο, εκτός αμαρτίας, αφού έχουμε πρότυπο υπακοής, τον Χριστό. Δεν είδαμε το πρόσωπό του Χριστού, το οποίο όταν βλέπει τη γη την κάνει να τρέμει, να ραπίζεται, ώστε και εμείς να υπομένουμε ως άκης μας προσβάλλουν και να μην γινόμαστε όπως τα θηρία? Μήπως τάχα δεν τον ακούσαμε να λέει πως εγώ τίποτε δεν κάνω με τη θέλησή μου, αλλά το θέλημα του επουρανίου Πατρός που με έστειλε, ώστε και εμείς να μην είμαστε αυθάδεις και να μην ενεργούμε αυθαιρέτως? Λέει ο Χριστός μας, δεν ήρθα να κάνω το θέλημα το ημών, το δικό μου, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με Πατρός. Εσύ και εγώ, γιατί δεν θέλουμε να υποταχθούμε, να κάνουμε υπακοή? Μήπως τάχα δεν τον ακούσαμε να λέει αλλού, εγώ δεν απειθαρχώ, δεν αντιλέγω, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και έχω ταπεινή καρδιά.
Και πάλι δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω. Και εν γέννη να λέγει πολλά τέτοια όμοια για να αγωνιστούμε κι εμείς και να γίνουμε τέτοιοι. Γιατί τα λέει ο Χριστός? Για τον εαυτό του, για μας τα λέει. Είναι αδύνατο με άλλο τρόπο να ευδοκιμήσουμε και να σωθούμε παρά μόνο εφόσον μιμηθούμε σε όλα τον Κύριο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί μου, καταλήγει ο Άγιος Εφραίμ και κλείνουμε και εμείς την ομιλία. Εσείς που είστε το εκλεκτό πίμνιο του Χριστού, ας συνέλθουμε εφόσον έχουμε καιρό. Τώρα, όχι μετά θάνατο, δεν θα μπορείς μετά θάνατο να συνέλθεις, να μετανοήσεις. Τώρα, όσος καιρός μας έχει απομείνει, ας συνέλθουμε και ας πολιτευθούμε σύμφωνα με το σχήμα που φέρουμε και με το όνομα που φέρουμε, Χριστιανός, για να απολαύσουμε μετά τα αυτά και την αγγελική αξία και την αιώνια ζωή. Έτσι, αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας και αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε πάνω σε αυτά, υπάρχει λίγος χρόνος. Συγχωρέστε τον Γέροντα και επιτρέψτε μου να κάνω μια ερώτηση σε όλους μας εδώ, τα αδέρφια εδώ που είμαστε όλοι, εν Χριστώ και πρώτα σε μένα μια ερώτηση. Είμαστε χριστιανοί, αληθινοί? Πρώτα την κάνω την ερώτηση σε μένα και βλέπω ότι δεν είναι ίδια στον υπαρμαντήσου. Εγώ βλέπω πολλές φορές που θα κάνω ένα απολογισμό της ζωής μου. Βλέπω ότι αυθαίρετα έχω πάρει αυτό, την ονομασία Χριστιανός. Άμα θυμηθούμε παλαιότερα, μας λένε τα βιβλία, ιστορίες, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος σε μία μάχη είδε κάποιον που κρυβόταν σε μία τρύπα και δεν υποτάκτησε, δεν ήθελε να πολεμήσει. Το βρήκε και τον έπρεπε να λέξει, πώς λέγει, σε το λέει. Αλέξανδρος. Και το λέει ο Μέγας Αλέξανδρος, ή το όνομά σου θα αλλάξεις, ή θα βγεις και θα πολεμήσεις. Το ίδιο θα πω πρώτα σε μένα και μετά σε όλους εδώ στη σύναξη. Ή θα λεγόμαστε χριστιανοί και θα είμαστε χριστιανοί όπως μας θέλει ο Χριστός, ή δεν θα είμαστε. Τους κλιαρούς θα μας εμέσει πρώτα εμένα και μετά όλους τους άλλους, ότι ίσως είναι σαν και εμένα. Μπορεί να είστε καλύτεροι από εμένα. Να κοιτάξει ο καθένας τον εαυτό του, να κάνει μια εσωτερικό έλεγχο και να δει όλη τη ζωή του, να μην κοιτάμε τους δίπλα μας, να ζήσουμε όπως έζησε ο Χριστός, για να φέρουμε πραγματικά το όνομα χριστιανοί, να το τιμήσουμε και να μην το παίρνουμε αυθαίρετα όπως το έχουν, πιστεύω, όλοι μας, όπως και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πάτη. Αλέξανδρος Ελένα, ή θα αλλάξεις το όνομα ή τον τρόπο σου. Δεν μπορείς να είσαι Αλέξανδρος και να είσαι και δηλός και λιποτάκτης. Δεν μπορείς να είσαι χριστιανός και να λέγεσαι χριστιανός και να μην ζεις σύμφωνα με αυτά που λέει ο Χριστός. Να είσαι δηλός. Να μην τηρείς δηλαδή τον νόμο του Θεού. Και αυτό που είπε ο πατήρ Θεόδωρος είναι πολύ σημαντικό. Μην κοιτάμε τους διπλανούς μας. Πολλές φορές μιλάω στους ανθρώπους και μου λένε «Πάτερ, στην εποχή μας, σήμερα, όλοι οι άνθρωποι έτσι κάνουν. Εμείς θα κάνουμε αλλιώς». Και τους απαντώ «Αν αύριο γίνει μόδα να πηγαίνουν όλοι να αυτοκτονούν, θα πας κι εσύ?» «Όχι», λέει, «έτσι και έτσι, Πάτερ. Μέχρι εκεί δεν θα φτάσουμε». Εγώ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε και μέχρι εκεί. Γιατί η καινοδοξία και η ανθρωπαρέσκεια είναι φοβερό πάθος. Φοβερό πάθος. Μας νοιάζει να αρέσουμε στους άλλους και να προκαλούμε το ενδιαφέρον και την αγάπη των άλλων. Και θέλουμε την αποδοχή των άλλων και ξεχνάμε τον Χριστό. Μα ο Χριστός είπε να συγκρίνεσαι με τους άλλους. Θυμηθείτε το ωραίο που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Μη συγκρίνεστε, λέει, με τους διπλανούς σας, αλλά με τους Αγίους, οι οποίοι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί και μιμήθηκαν τον Χριστό. Οι Άγιοι και ο Χριστός είναι το ίδιο. Η αγιότητα των Αγίων είναι η αγιότητα του Χριστού. Σου φαίνεται δύσκολο να μιμηθείς τον Χριστό? Μιμήσου έναν Άγιο. Τον Άγιο το οποίο φέρει το όνομα. Γι' αυτό παίρνουμε ονόματα Αγίων. Το ίδιο είναι. Ο Άγιος μιμήθηκε τον Χριστό. Μιμήσου εσύ τον Άγιό σου
είσαι χριστιανός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, θυμήθετε τι έλεγε, «Μιμητέ μου γίνεστε, καθώς καγώ Χριστό». Μιμηθείτε εμένα, γιατί μας φαίνεται ίσως απόμακρος ο Χριστός, που δεν πρέπει. Αλλά θέλουμε έναν άνθρωπο, πάρε έναν άνθρωπο, έναν Άγιο. Δες πως έζησε και κάνε και εσύ τα ίδια. Να δεις πως θα μοιάζεις στον Χριστό και θα φέρεις επάξιο το όνομα του Χριστού. Κάτι άλλο. Ορίστε. Ναι, Δημήτρη. Βέβαια δεν είναι. Ναι. Βέβαια δεν είναι θέμα μας. Το θέμα σε αυτό θα σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν ακούσετε το ερώτημα στο περιστατικό που διαβάσαμε από το γεροντικό, που λέει ότι ο ένας από τους αξιωματικούς εκεί του Σατανά είχε ξεσηκώσει δύο πληθυσμούς και αλληλοσφάχτηκαν. Έγινε ένας πόλεμος, την υπαιτιότητη κατά κάποιο τρόπο του διαβόλου. Και το ερώτημα είναι, καλά ο άνθρωπος δεν είναι αυτεξούσιος, δεν έχει ευθύνη για τον πόλεμο. Είναι χειραγωγούμενος? Όχι φυσικά. Ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος. Κανένας δεν μπορεί να τον χειραγωγήσει, ούτε ο Θεός δεν θέλει, δεν το κάνει, γιατί δεν θα είμαστε άνθρωποι μετά, δεν θα είμαστε εικόνες Του. Δεν παρεμβαίνει στην ελευθερία μας, σέβεται όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε ο Θεός την ελευθερία μας. Πολύ περισσότερο από ό,τι το σεβόμαστε εμείς μεταξύ μας, ο ένας την ελευθερία του άλλου. Ούτε υπό του διαβόλου ο άνθρωπος είναι χειραγωγούμενος. Εκτός εάν ο ίδιος πάει και του παραδοθεί. Με δεμένα τα χέρια έτσι του λέει, πάρε με και κάνε με ό,τι θέλεις. Δυστυχώς έχουμε. Αυτή είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι η εκούσια παράδοσή μας στον διάβολο. Οπότε όταν πας μόνος σου και παραδίδεσαι, φυσικά μετά θα σε κάνει αυτό που εκείνο θέλει. Και τι θέλει? Αίμα. Ο διάβολος χαίρεται με το αίμα, με τους φόνους, με την απώλεια των ψυχών. Και επειδή γνωρίζει ότι ο φόνος είναι μέγιστο αμάρτημα, σπρώχνει τους ανθρώπους σε φόνους. Νομίζετε σήμερα δεν έχουμε φόνους? Πάρα πολλούς. Μόνο τις εκτρώσεις να σκεφτείτε. Πόσους φόνους παρακινεί ο διάβολος κάθε χρόνο τους ανθρώπους να κάνουν, κάνοντας εκτρώσεις. Επομένως, ο άνθρωπος είναι αυτεξουσιός, φταίει για τους πολέμους και για τους φόνους, τους όποιους φόνους φταίει. Γιατί? Γιατί η εκούσια παραδίδεται στις υποβολές, στις καταστάσεις όλες αυτές που ετοιμάζει ο διάβολος και προτείνει, τις προτείνει, κάνει προτάσεις. Ο διάβολος δεν μπορεί να αναγκάσει κανέναν μας να αμαρτήσει. Όταν αμαρτάνουμε, αμαρτάνουμε πάντα εκούσια, με τη θέλησή μας. Πάντα έχουμε ελευθερία. Γι' αυτό και θα μας ζητηθεί λόγος για τις πράξεις μας. Αν δεν είχαμε ελευθερία και αυτεξούσιο, θα ήταν, συγγνώμη, βλασφημία να το πούμε, άδικος ο Θεός. Γιατί να μας βάλει στην κόλαση? Αφού δεν φταίμε, μας αναγκάζει ο διάβολος να αμαρτήσουμε. Σε καμιά περίπτωση. Πάντα φταίμε. Γι' αυτό και δίνουμε λόγο. Βέβαια τώρα φταίμε κατά διάφορα ποσοστά. Ένα μικρό παιδάκι πέφτει στα χέρια μιας γυναίκας διεφθαρμένης και το μεγαλώνει διεφθαρμένα. Έχει πολλά ελαφρυντικά. Ένα άλλο παιδάκι πέφτει στα χέρια, ξέρω εγώ, μιας ευλαβούς γυναίκας, μιας μοναχής ενδεχομένως. Έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Και το κάνει Άγιο το παιδάκι. Και αν αυτό το παιδάκι μετά πέσει αμαρτία, δεν θα κρυθεί το ίδιο με ένα άλλο παιδάκι που είχε πέσει στα χέρια της πόρνης και έπεσε στην ίδια αμαρτία. Καταλαβαίνουμε. Αλλά πάντοτε η αμαρτία γίνεται εκούσια. Με τη θέλησή μας γίνεται. Οπότε πάντα υπάρχει ευθύνη. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι, γιατί γίνονται οι ματοχυσίες, γίνονται οι διφόνοι? Από πίσω κρύβεται ο διάβολος ως υποβολεύση. Αλλά το τελικό το κάνουμε εμείς.
Δεν μπορεί ο διάβολος να σου πάρει το χέρι να σε αναγκάσει να σφάξεις τον άλλον. Σε καμία περίπτωση. Εσύ το κάνεις. Αφού έχεις υποκύψει, έχεις συγκατατεθεί στους λογισμούς. Ο διάβολος δουλεύει με τους λογισμούς και με τη φαντασία. Ξεσηκώνει τα πάθη, το θυμό, την οργή και μετά οπλίζει το χέρι ο άνθρωπος και φτάνει μέχρι το φόνο. Εντάξει. Κάτι άλλο. Ορίστε. Πάλι δεν είναι στο θέμα, αλλά θα σας πω έτσι επιγραμματικά τι θα πει ελευθερία και ποια είναι η αληθινή ελευθερία. Όπως το είπατε, ελευθερία πραγματική είναι να μπορείς να είσαι ελεύθερος από τα πάθη σου. Τα πάθη, η φιλιδονία, η φιλαργυρία, η φιλοδοξία, η φιλαυτία, ουσιαστικά είναι δεσμά, είναι αλυσίδες που δεν σε αφήνουν να κάνεις ό,τι θέλεις. Σου λέει ο διάβολος, έλα σε μένα και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα κάνεις ό,τι θα σου υποβάλει εκείνος μέσω των παθών, των κυρίαρχων παθών, τα οποία τα ανέφερα προηγουμένως. Φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Ένας ναρκωμανής κάνει ό,τι θέλει. Δεν κάνει. Πόσα παιδιά θέλουν να απελευθερωθούν τα ναρκωτικά και δεν μπορούν. Έχουν τόσο δεθεί, τους έχει τόσο δέσει ο διάβολος, γιατί έχουν δώσει πολλά δικαιώματα και δεν μπορούν. Είναι ελεύθερο αυτό το παιδί? Όχι. Και όμως ο διάβολος αυτό του είχε πει. Έλα σε μένα και θα είσαι ελεύθερος. Θα κάνεις ό,τι θέλεις. Βλέπετε το ψέμα του διαβόλου. Ένας αλκοολικός είναι ελεύθερος? Καθόλου. Είναι δέσμιος στο αλκοόλ. Και όμως είχε πιστέψει στο διάβολο, το μεγάλο ψεύτη, που του είπε: έλα σε μένα, μην πας στην εκκλησία στους παπάδες, εδώ σε μένα θα κάνεις τα πάντα, ό,τι θέλεις. Μας δουλεύει, μας κοροϊδεύει ο διάβολος. Συγγνώμη για τη λέξη. Μας κοροϊδεύει. Είναι μέγας απατεώνας. Και εκεί που σου τάζει η ελευθερία, πέφτει στη χειρότερη σκλαβιά. Αληθινή ελευθερία λοιπόν είναι να ελευθερωθείς από τα πάθη σου. Και όχι μόνο, εφόσον ελευθερωθείς από τα πάθη σου, μετά καθαρίζεται η ψυχή, αυτό σημαίνει ελευθερία από τα πάθη, καθαρίζεις από τις αμαρτίες και τις προσκολήσεις, τα δεσμά του διαβόλου και μετά γίνεσαι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Μετά την κάθαρση έρχεται ο φωτισμός. Και όταν έρθει το Πνεύμα του Άγιο, τότε έχεις την αληθινή ελευθερία. Ούτω Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Βλέπετε. Αληθινή ελευθερία τελικά τι είναι? Ο Θεός. Το Πνεύμα του Άγιο. Και η μετοχή στο Θεό. Η ένωση με το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αληθινή ελευθερία. Έτσι ορίζεται η αληθινή ελευθερία, αν θέλουμε να την ορίσουμε, αν το πούμε έτσι. Τότε ο άνθρωπος πραγματικά κάνει ό,τι θέλει. Γιατί θέλει αυτό που πραγματικά τον συμφέρει, αυτό που θέλει και ο Θεός. Και τότε συμφωνεί το ανθρώπινο θέλημα με το θέλημα του Θεού. Και έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη αγαλίαση. Και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος και την αληθινή ελευθερία. Γι' αυτό βλέπετε αληθινά ελεύθεροι είναι οι Άγιοι. Δεν μπορείς να τους δεσμεύσεις σε τίποτε. Τους δίνεις το χρυσάφι και δεν εξαγοράζονται, δεν γίνονται δούλοι του χρυσού, τους δίνεις αξιώματα και τα καταφρονούν. Τους τιμάς και σου λέει, δεν μου προσθέτεις τίποτα, δεν θέλω. Τι είναι αυτό τώρα, να μου δώσεις δόξα ανθρώπινη? Εγώ έχω τόση δόξα από τον Θεό, τόση δόξα από τον ουρανό και τόση δόξα μου έχει ετοιμάσει ο Θεός που, να το πούμε με ένα απλό παράδειγμα, έχω ας πούμε ένα θησαυρό 3 εκατομμυρίων και έρχεσαι εσύ και μου λες, α, να σου δώσω 1 ευρώ. Λες, δε φίλε, δεν με αφήνεις τώρα. Εγώ έχω 3 εκατομμύρια, να δώσω 1 ευρώ. Και τι έγινε? Θα μου προσθέσεις τίποτε? Και αυτό είναι λίγο που λέμε. Δηλαδή έχεις τόση απόλαυση από τον Θεό που πλέον όλα αυτά τα γυαλιστερά για τον κόσμο δεν σου κάνουν καμία εντύπωση. Και τότε είσαι αληθινά ελεύθερος. Τότε ελευθερώνεσαι από όλα αυτά.
Γι' αυτό λέγανε οι Άγιοι, τι είναι λέει το χρυσάφι, σαν τα άχυρα λέει. Και το άχυρο λίγο να πέσει επάνω ο ήλιος, αστράφτει σαν χρυσάφι. Αυτό είναι το χρυσάφι. Τίποτα δηλαδή. Άχυρα. Αυτός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Και από τα χρήματα και από τη δόξα και από τις ειδονές. Εντάξει. Ωραία, Πέτρο. Ναι. Ευχαριστούμε, Πάτερ, έτσι. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε κανέναν. Αλλά μπορούμε να το πούμε με μια έτσι, με την καλή έννοια να πει θα αναγκάσουμε, κάνοντας το που είπαμε και προηγουμένως. Ζώντας εμείς τον Χριστό, φανερώνουμε τον Χριστό. Φανερώνουμε το φως του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού, τη χαρά του Χριστού και ο άλλος μένει έκθαμβος και λέει μήπως μπορώ και εγώ να γίνω έτσι. Πώς μπορώ. Και τότε πώς να του πεις, έλα στην Εκκλησία. Τότε θα τον δεχτεί. Όταν τον προβληματίσεις με τη ζωή σου. Όταν όμως σε βλέπει και εσένα να έχεις το ίδιο άγχος με εκείνον, τον ίδιο θυμό και τα ίδια νεύρα με εκείνον, σε αντίστοιχες, σε όμοιες προκλήσεις, έχεις τις ίδιες αντιδράσεις με έναν που είναι άσχετος, σου λέει γιατί να πάω στην Εκκλησία. Ό,τι είμαι και εγώ είναι και αυτός. Μπορεί να είναι και λίγο χειρότερος. Γιατί να πάω στην Εκκλησία. Σας έχω πει το παράδειγμα με κάποιον Αλβανό. Νομίζω. Είχε έρθει ο άνθρωπος εδώ να εργαστεί, πήγε σε ένα αφεντικό και το αφεντικό, να το πούμε λαϊκά, το έβγαζε το λάδι. Έτσι. Εκμετάλλευση. Δυστυχώς. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, το αφεντικό τον πίεζε να βαφτιστεί. Γιατί ήταν χριστιανό το αφεντικό. Αλλά του έβγαζε και το λάδι όμως. Και κάποια φορά τον πλησίασε κάποιος άλλος, έτσι, χριστιανός, και του λέει πώς περνάς εκεί. Λέει, να λέει μου, έχω και το αφεντικό, λέει μου, με πιέζει να βαφτιστώ, λέει, να γίνω χριστιανός. Και του λέει, γιατί δεν γίνεσαι. Λέει, σκέφτομαι, αν γίνω όπως είναι αυτός, δεν θέλω να γίνω. Γιατί να βαφτιστώ, να γίνω σαν και αυτόν. Καλά είμαι έτσι. Καταλάβατε. Το κατάλαβε ο αβάφτιστος. Είναι αυτό που λέμε «Διημάς βλασφημείτε το όνομα μου εν της έθνης», που το λέει ο Χριστός. Εξαιτίας σας βλασφημείτε. Τι να του πεις του άλλου να βαφτιστεί, αφού είσαι καημένε μου, είσαι αβάφτιστος σχεδόν. Είσαι βαφτισμένος, αλλά η ζωή σου είναι χειρότερη και από το αβάφτιστο. Και δεν καταλαβαίνεις το στοιχειώδες ότι και ο άλλος είναι άνθρωπος, δεν είναι ζώο προς εκμετάλλευση. Να του βγάλεις το λάδι, καταλάβατε, βλέπετε. Είναι αυτά που είπαμε,
τα φιστίκια και τα στραγάλια του διαβόλου. Σου πετάει ένα στραγάλι και φανερώνεσαι ποιος είσαι. Ήρθε ο Αλβανός, ευκαιρία. Πού να βρεις τέτοιο εργάτη στην Έλληνα, ας πούμε. Εδώ, τώρα θα κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Καταλάβατε. Οπότε βγάζεις τη μάσκα και φαίνεσαι ποιος είσαι. Όσο και να λες είμαι χριστιανός, φαίνεσαι ποιος είσαι. Πυθικίζεις. Δεν είσαι χριστιανός. Είσαι πίθηκο χριστιανός. Κάτι άλλο. Λοιπόν, η ζωή μας να φανερώνει τον Χριστό και τότε θα δείτε πολλοί θα έρθουν στην Εκκλησία. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Πολλοί. Γιατί όντως όλοι δεν θέλουν. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιώθεν τον αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.